τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους συνεργάτες μας. Οφείλεται στους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη σε όλες τις υπηρεσίες, στους επικεφαλείς, στη συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και με άλλους φορείς, για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς, από την πλευρά τη δική μας, όσο αιρετή περιφέρεια, αλλά και ως πολιτική βούληση όλων των ανθρώπων της περιφέρειας, αυτό που θέλουμε είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, να μπορούν στις υπηρεσίες να έχουμε το συντομότερο χρονικό διάστημα που θα εξυπηρετεί τον πολίτη, να μην υπάρχουν οι πολλές καθυστερήσεις. Και είδαμε το παράδειγμα το οποίο είχαμε στη διεύθυνση μεταφορών, όταν το μοντέλο αυτό είπε ο Υπουργός ο κ. Πιερακάκης τότε και το μετέφερε σε όλη την Ελλάδα. Και το οποίο έγινε μέσα από τη συνεργασία όλων των συνεργατών μας που είχαμε στην περιφέρεια. Με αυτές τις σκέψεις βαδίζουμε προς το 2030 να μπορούμε να κάνουμε μια περιφέρεια που πραγματικά θα είναι δίπλα στον πολίτη. Θα είμαστε πάντα με τη συνεργασία, τη συνέργεια, τη συμπόρευση μεταξύ του πολιτικού προσωπικού, μεταξύ των συνεργατών μας σε όλη την περιφέρεια, αλλά και με όλων των φορέων της Κρήτης, για να κάνουμε την Κρήτη όπως πραγματικά ονειρευόμαστε. Καλή επιτυχία. Η περιφέρεια Κρήτης προχωράει με ψηφιακά και σταθερά βήματα στην ψηφιακή μετάβαση με κομβικό στόχο την έξυπνη Κρήτη 2030. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλα τα εργαλεία, τα διαθέσιμα εργαλεία προς τους πολίτες μας και να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε τις 320 ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες έχουμε σήμερα ψηφιοποιήσει, καθιστώντας την περιφέρεια Κρήτης ως πρώτη περιφέρεια σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί και να επισημανθεί ότι δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση ή η απλούστευση των διαδικασιών, αλλά θα παρουσιάσουμε και μια παλέτα ενεργειών και δράσεων με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την βελτιστοποίηση και την αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών μας. Προφανώς είναι πολύ σημαντικό. Εξοικονομούν χρόνο, εξοικονομούν μετακινήσεις, βελτιώνουν την καθημερινότητά τους και το κυριότερο όλων κάνουν τάχιστα την οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να πρέπει να έρθουν στο γκισέ της περιφέρειας με την οποιοδήποτε καθυστέρηση ή ουρά είτε οτιδήποτε άλλο.